Το κεφάλι μου είναι μεταξύ δύο σιδηρούν παραπετασμάτων, νησίδων, λωρίδων και τελείων. Όλα είναι τέλεια, τα τέλεια. Είχα κάποτε μια ιστορία, ξέρω εγώ, και μπορούσα να πω «Α, είμαι αυτός, θέλω αυτό, κάνω αυτό, είμαι και το αυτό». Και μετά δεν έχω πια ιστορία, οπότε είμαι μετέωρος. Δηλαδή ένα οποιοδήποτε πράγμα που θα μπορούσα να πατήσει ένα φορτηγό ή ένα αυτοκίνητο ή ένα καράβι ή αν με πνιγόμουν εκεί μέσα. Εντάξει, μωρέ, ο άνθρωπος ο καθένας και είμαστε τόσοι και περνάμε και ερχόμαστε και παρερχόμαστε και 2 μέτρα εκεί κτλ. Οπότε, θα μου πεις με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να κάνεις τίποτα χωρίς ενδιασμούς και χωρίς να ντρέπεσαι. Και όμως δεν είναι έτσι. Και αυτή είναι το περίεργο της υπόθεσης ότι αφού εμείς συνηθίσαμε να μην είναι έτσι, παρότι ακόμα και δεν έχουμε καταλάβει 2 μέτρα γη, λέμε εντάξει, δύσκολο τώρα και πού να τρέχουμε και πού να πονάμε και πού να σφάζουμε. Αλλά πέθανε και η Μαλβίνα από καρκίνο, πέθανε και ο Μπονάτσος, αυτοί οι δύο για κάποιο λόγο μοιάζουν, μου θυμίζω. Και πεθαίνει ο κόσμος, πεθαίνει, δηλαδή πέθαναν ίσως οι γονείς των γονέων σου ή μπορεί σε λίγο καιρό να πεθάνουν οι γονείς σου και μετά θα πεθάνεις και εσύ. Δεν είναι υπαρξιακού θέματος αυτό το βίντεο, απλά έτσι τυχαίνει να το αναφέρω, οπότε... Αν γυρνούσες αργά, ας πούμε, στο σπίτι και έλεγες πω τι αργά που είναι, πόσο ήπια πάλι και πίνεις και πίνεις και ξαναπίνεις, λες και θα βγει τίποτα, ας πούμε, και δεν θα βγει γιατί από ένα σημείο και μετά γίνεται συνήθεια, κατάλαβες. Και η συνήθεια κόβεται είτε με αλλαγές συνθήκων, είτε τίποτα, με αλλαγές συνθήκων. Γιατί αλλιώς κόβεται πολύ δύσκολα, θα μου πεις, οι συνθήκες είναι κάτι εξωτερικό που δεν μπορώ να ελέγξω. Θα σου πω, ναι, έτσι και έτσι, σε έναν βαθμό. Δηλαδή, αν μπορείς να δημιουργήσεις συνθήκες υπό τις οποίες να ευδοκιμήσουν άλλες συνθήκες, που βέβαια θα μου πεις, αυτό είναι φαύλος και κλειστή, πάλι θέλω να δημιουργήσεις, αλλά όχι, μπορείς να κάνεις κάποιες πράξεις, οι οποίες να μπορούν να, έτσι πάνω τους, να καρποφορήσουν κάποιες συνθήκες, τις οποίες συνθήκες εσύ να μην πίνεις πια πολύ αλκοόλ και να είσαι έτσι, το μυαλό σου θα είναι πιο διαυγές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε θα ευχαριστηθείς περισσότερη ζωή και θα μου πεις: δεν θέλω να ευχαριστηθώ τη ζωή μου. Εγώ θέλω να πιω το ποτηράκι και θα σου πω: ναι, καταλαβαίνω. Οπότε κάντο. Εντάξει, λοιπόν, πίνε. Πίνε πολύ αλκοόλ. Εγώ απλά ξέρω εγώ να όλα αυτά τα χρήματα που. Και όχι τα χρήματα, δηλαδή και ο κόπος και η φθορά και η αξία της ζωής σου, που έχει μια τεράστια αξία η ζωή σου, εσύ τη δίνεις σε καταστάσεις και άτομα που όχι μόνο ότι δεν την αξιοποιούν, ας πούμε, αλλά ούτε και καν κάνουν καλό. Δηλαδή, να, εγώ ας πούμε αν είμαι ένας παραπεταμένος τίποτα, νιώθεις τίποτα, και λέω, αν δώσω αυτά τα χρήματα, ας πούμε, θα τα πάρει ο ιδιοκτήτης του μπαρ, των μπουζουκίων, και θα πάρει άλλη μια Ferrari. Και λέω, αμώ το γιατί όχι, γιατί να πάρει μια άλλη Ferrari, θα δώσω εγώ τη ζωή μου για να ζω αδέσποτα. Ας πούμε, θα μου πει γιατί να ζω αδέσποτα, γιατί μεγάλωσα με ένα σκυλάκι και νιώθω μια έτσι, αγάπη για τα σκυλάκια. Ή δεν μπορεί να μην έχω σκυλάκι, θα τσακίσω τη ζωή μου στο αλκοόλ. Το είχε το σούπερ μάρκετ, ας πούμε, θα φτιάξω μόνο, θα φτιάχνω μόνος μου κρασί, θα φτιάξω το ιδανικό κρασί, να γίνομαι τίρλα με αυτό, γιατί έτσι είναι λίγο πιο έτσι χαρούμενος ο τρόπος που σπαταλάω τη ζωή μου, όχι, αν όχι μόνο για μένα, ας πούμε, για τους άλλους, γιατί σου λέει, εντάξει, εγώ και εγώ στα μπουζούκια καλά είμαι, ας πούμε, αλλά αν ο ιδιοκτήτης του μπουζουκίου αρχίζει και με ξενερώνει το ζήτημα της όλης καταστάσεις, διότι κάποιοι με το δικό μου αίμα, ας πούμε, κάνουν λουτρά. Όπως η Κλεοπάτρα, μια δολοφόνος, μια γυναίκα σκότωσε γύρω στα 600 άτομα για να κάνει μπάνιο στο αίμα τους, λέει, γιατί αυτό θα της έδινε μακροζωή. Φαντάσου δηλαδή ο κόσμος σε τι καταστάσεις φτάνει, και γι' αυτό όλο το αλκοόλ, ας πούμε, ήταν ένας παράγοντας. Όπως αντίστοιχα και όλες οι εξαρτησιόγνωσες είναι και το φαΐ και το φαγητό. Μ' αρέσει το φαγητό, πάρα πολύ το φαγητό. Αλλά πού να το μοιράσει τώρα, γιατί είναι κατακριτέο, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αν έχω βγει έξω και μοιράσει σάντουιτς όπως πριν κάτι χρόνια πηγαίνα και μοιράζα παγωτά, ο κόσμος δεν τα δεχόταν. Γιατί να μην πάρεις ένα παγωτάκι που σε κερνάω.